Με όπλο την ίδια τη φύση και εκτελεστές, τα θαυματουργά ωφέλιμα έντομα, τα θερμοκήπια της Ιεράπετρας θωρακίζονται απέναντι στους άλλοτε ανίκητους εχθρούς των καλλιεργειών. Αναρρύθμιτοι πληθυσμοί εντόμων απελευθερώνονται πραγματικά αρπακτικά που σκοτώνουν γνώριμα έντομα που πλήττουν τα φυτά. Η μάχη είναι υπέρ τους και οι νικητές πολλοί. Το περιβάλλον, ο αγρότης και πρώτα και κύρια ο ίδιος ο καταναλωτής. Μπαίνοντας μέσα σε ένα θερμοκήπιο που γίνεται καταπολέμηση των εντόμων με έντομα, ωφέλιμα έντομα, μπορείς να μπεις, να κόψεις ένα αγγούρι από την αγγουλιά και να το φας. Χωρίς να ρωτήσεις πότε ψεκάστηκε, με τι φυτοφάρμακα έχει ψεκαστεί, πράγμα το οποίο γίνεται σε όλα τα άλλα θερμοκηπία. Αλευρώδης και θρύπας, αφίδες και λεπιδόπτερα βρήκαν το δάσκαλό τους και οι αγρότες της Ιεράπετρας συνεχίζουν ακάθεκτοι. Μετά την πιπεριά και τη μελιτζάνα εφαρμόζουν τη βιολογική καταπολέμηση με τα ωφέλιμα έντομα στο αγγούρι και έπεται η ντομάτα. Οι διεθνείς αγορές προστάζουν και οι ίδιοι ακολουθούν την τάση για καθαρά προϊόντα, γυρνώντας σταδιακά την πλάτη στα φυτοφάρμακα. Έχουμε ξεκινήσει πριν 8 χρόνια με τους βοβίνους στην επικονία της ντομάτας και φέτος ξεκινάει η ομάδα πιλωτικά και στο αγγούρι και στην ντομάτα. Έντομα καταπολέμηση κατά του θρύπα και στο πετάρι. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Προκειμένου να βγαίνουν οι καλλιέργειες όσο πιο καθαρές γίνεται και να μπορούν να εξαχθούν τα προϊόντα μας και να είναι ανταγωνιστικά προς τα ισπανικά και τα μαροκάνικα. Αυτό το ωφέλιμο που έχουμε εφαρμόσει στη συγκεκριμένη καλλιέργεια στο αγγούρι είναι το Amblyseius thomodorensis. Είναι ένα ωφέλιμο άκαρη και το χρησιμοποιούμε ενάντια στον αλευρώδη και ενάντια στο θρύπα. Οπότε καταπολεμεί δύο εχθρούς. Ένα ωφέλιμο έντομο για δύο εχθρούς. Είναι πάρα πολύ εύκολο να τοποθετηθεί ακόμα και από τους εργάτες. Περίπου σε αυτό το ύψος τοποθετούμε το φακελάκι. Σχεδόν αόρατος με το ανθρώπινο μάτι, ένας ολόκληρος στρατός εντόμων απελευθερώνεται στο θερμοκήπιο για να εξουδετερώσει φυτοφάγους εχθρούς που μέχρι πρότινος ήταν πραγματική συμφορά για την καλλιέργεια. Νικηφόρα η μάχη για τα θερμοκήπια, νικηφόρα και για τις αγορές του εξωτερικού που κλείνουν σταδιακά την πόρτα σε προϊόντα με τυχόν υπολείμματα. Η γενικότερη παγκόσμια τάση είναι να προσέχουμε την υγεία των παραγωγών, να έχουν πολύ καλό αποτέλεσμα στο χωράφι με λιγότερη χρήση χημικών και τα προϊόντα που εξάγονται να είναι όσο το δυνατόν καθαρότερα γίνεται για να είναι προτιμητέα από τους καταναλωτές στις υπόλοιπες χώρες. Βλέπετε το δάγκωμα που έχει κάνει η μέλισσα. Ο Ισπανός γεωπόνος που βρέθηκε σε θερμοκήπια της Ανατολικής Κρήτης εξήγησε πως στη χώρα του η καταπολέμηση με ωφέλιμα έντομα σχεδόν πλέον κυριαρχεί στα κυπευτικά και το Μαρόκο ακολουθεί κατά πόδας, ενώ η Ελλάδα θεωρείται πως βρίσκεται σε σχετικά καλό δρόμο. Η Ιεράπετρα πρωτοπορεί έχοντας τα τελευταία χρόνια εφαρμόσει σε ποσοστό 100% τη χρήση βομβίνων και άλλων ωφέλιμων εντόμων στην καλλιέργεια της πιπεριάς.